έχουμε σπίτι, σκεφτήκαμε να ασχοληθούμε με κάτι δημιουργικό. Έτσι διαλέξαμε το πλέξιμο. Η μαμά μου μαθαίνει να πλέκουμε και τώρα θα σας δείξουμε εμείς πώς πλέκουμε. Αυτά λέγονται τελάρα πλεξίματος. Υπάρχουν διάφορα σχέδια. Υπάρχουν και τετράγωνα και κυκλικά και διάφορα μεγέθη. Για δείξτε λίγο. Αναστασία, τι πλέκεις? Για να δω το πλεκτό σου. Πλέκω μια λεμονιά για τη μαμά. Εσύ, Χρήστα, τι πλέκεις? Εγώ πλέκω ένα σκουπάκι για την αδερφή μου. Ωραία, για να δούμε πώς δουλεύετε. Ακολουθούμε μόνο δύο κανόνες. Πρώτα κάνουμε από εδώ πέρα ένα κόμπο και μετά αρχίζουμε να κάνουμε αυτό. Πάμε να σας δείξουμε πώς το κάνουμε. Για να δούμε λίγο από κοντά το σχέδιο. Αναστασία, για να δω λίγο και το δικό σου. Εντάξει. Σε πόσες ώρες πλέχτηκε? Σε 3 ώρες περίπου. Κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Για φορέσε το στο κεφάλι σου να δούμε, Αναστασία. Για να το δω. Τέλειο φαίνεται. Πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα θα σας δείξω πώς μπορείτε να πλέξετε κι εσείς. Πλέκεται πάρα πολύ εύκολα. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το άσπρο, το ωραίο μαλλί. Και επειδή είναι το μικρότερο τελάρο πλεξίματος που έχουμε, θα φτιάξω ένα άσπρο σκουφάκι για αυτήν τη μεγάλη μας κούκλα. Παίρνουμε την άκρη από το μαλάκι. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε την πρώτη θηλιά. Και τώρα έφτιαξα αυτόν τον κόμπο. Και τώρα θα τον τοποθετήσω στην πρώτη θηλιά. Αυτό εδώ πέρα μας δηλώνει την αρχή της σειράς και ακριβώς από πάνω είναι η πρώτη θηλιά μας. Ξεκινάμε με αυτό, τυλίγω σε κάθε δοντάκι το μαλλί. Μέχρι να τελειώσει όλος ο κύκλος μας, μέχρι να φτάσω ξανά εδώ στην αρχή. Τώρα που τα έκανα, θα κατεβάσω κάτω. Θα τα κατεβάσω όλα κάτω. Και τώρα θα κάνω το ίδιο ακριβώς. Τώρα το κρατάω εδώ για να μην μου φύγει, παίρνω το τσιγκεράκι μου και ξεκινάω από εδώ, πιάνω το κάτω και το πηγαίνω από πάνω. Επαναλαμβάνω αυτή την διαδικασία συνέχεια. Και όσο το κάνω αυτό, από κάτω εδώ πέρα θα αρχίσει να μου βγαίνει το πλεκτό μου. Θα αρχίσει να μου βγαίνει το πλεκτό μου όπως είναι και εδώ. Τώρα θα τα κατεβάσω πάλι κάτω. Ήδη από κάτω αρχίζει να βγαίνει αυτό. Και τώρα ξεκινώ πάλι το ίδιο. Το κάνω πάλι έτσι μέχρι το τέλος και μόλις το κάνω όλο, παίρνω το από κάτω και το πάω πάνω. Και αυτό
θα γίνεται μέχρι να τελειώσει το πλεκτό μας. Έπλεξα 15 σειρές και τώρα πάμε να κάνουμε την τελική σειρά μας. Θα πάρουμε χοντρό βελονάκι, μία χοντρή βελόνα και θα μετρήσουμε δύο σειρές έτσι. Μία, δύο. Και σε αυτό το σημείο θα το κόψω. Το περνάμε από μέσα. Βάζουμε τη βελονίτσα μας εδώ μέσα και το τραβάμε. Έμειναν τα δύο τελευταία. Και τώρα θα το σουρώσω. Εντάξει. Και τώρα θα το γυρίσω από την ανάποδη. Και τώρα το ράβουμε. Τώρα θα πάμε το σκουπάκι στην άκρη και θα φτιάξουμε μια ωραία φούντα που μπαίνει εδώ πάνω. Θα τυλίξουμε το μαλάκι γύρω από κάτι τετράγωνο. Εμείς πήραμε ένα κουτάκι από ντόμινο. Τώρα θα το κόψουμε σε αυτό το σημείο. Θα το βγάλουμε. Το βγάζουμε προσεκτικά για να μην μας χαλάσει. Και τώρα θα το δέσω. Και κάνουμε ένα κόμπο. Τώρα θα κόψουμε αυτά που προεξέχουν. Και όλα αυτά που κάναμε θα περάσουμε το ψαλίδι από μέσα και θα τα κόψουμε. Τώρα θα το κάνουμε έτσι. Η φουντίτσα μας είναι έτοιμη και θα το ράψουμε εδώ πάνω. Τώρα θα βάλω τη φούντα εδώ πάνω, θα περάσω την βελόνα από μέσα και πρέπει να βγει από έξω. Τώρα θα περάσω την βελόνα από μέσα για να βγει από έξω. Τώρα για να κρύψουμε αυτή την κλωστή από κάτω, κάνουμε αυτό. Και το τραβάμε. Και το κόβουμε. Και το σκουπάκι μας είναι έτοιμο. Πάμε να το βάλουμε στην κουκλά. Το σκουπάκι μας είναι έτοιμο. Αν σας άρεσε το βίντεο μας, πατήστε like. Και εγγραφτείτε στο κανάλι μας. Γεια! Και αν σας αρέσουν οι χειροτεχνές και κατασκευές, γραφτείτε και στο κανάλι μας, Αλένα Handmade. Γεια σας!